καθυστερήσω και να σας ευχαριστήσω όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Κληθήκατε εδώ σήμερα γιατί μετά την παρουσίαση του συνδυασμού μας, κρίνουμε σκόπιμο να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία, όχι μόνο για τη σύνθεση του συνδυασμού, αλλά και για να αναλύσουμε το σκεπτικό επιλογής των προσώπων αυτών που αύριο θα πηγούν να ασκήσουν διοίκηση στο Δήμο. Επειδή έχουμε ως αρχή να μετέχουμε στην πολιτική ζωή του τόπου με σοβαρότητα, όπως άλλωστε έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα, δεν προτιθέμεθα να ευθερήσουμε τον δημόσιο λόγο μας μέσω φθηνής αντιπαράθεσης, με ποσταρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ούτε και με δελτία τύπου ανταπαντήσεων παλαιάς πολιτικής λογικής. Βάσει αυτής λοιπόν της επιλογής σοβαρής πολιτικής παρουσίας μας, σας καλέσαμε εδώ σήμερα ώστε να ξεκαθαρίσουμε το προεκλογικό τοπίο σχετικά με τον σχεδιασμό μας. Για το πολιτικό μας πρόσωπο, όπως αυτό βγαίνει και από τα άτομα που στελεχώνουν τον συνδυασμό, ζητώ από τον Άρη Ρώτα να σας το παρουσιάσει. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Όπως είπαμε λοιπόν, οργανώσαμε αυτή τη συνέντευξη τύπου σε συνέχεια της παρουσίασης των 51 υποψηφίων μας για να κάνουμε μια ενημέρωση για το σκεπτικό και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά στήθηκε το ψηφοδέλτιο και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων. Όπως ανέφερα και στην παρουσίαση, πρώτο και βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων ήταν και θα παραμείνει η ποιότητα των στελεχών μας. Παρουσιάσαμε ένα ψηφοδέλτιο για το οποίο δήλωσα και το δηλώνω ξανά ότι είμαι περήφανος για όλα τα στελέχη μας ένα προς ένα. Πώς λοιπόν επιλέχθηκαν οι υποψήφοι και για ποιο λόγο και εκείνοι επέλεξαν να συγκοληθούν μαζί μας. Θέσαμε κάποιες αρχές. Εξετάσαμε την αξιοσύνη των υποψηφίων μας. Η αξιοσύνη δεν αφορά μόνο στους τίτλους σπουδών ή στα τυπικά προσόντα, αφορά στην προσωπική αλλά και επαγγελματική μαρτυρία που συνοδεύει τον κάθε υποψήφιο και κατ' επέκταση το όργο που έχει κάνει και έχει να επιδείξει στη σταδιοδρομία του αλλά και στην κοινωνία. Εξετάσαμε σχέση εξάρτησης. Φροντίσαμε ώστε ο κάθε υποψήφιος να μην έχει καμία σχέση εξάρτησης από κανένα κοινωνικό ή οικονομικό πόλο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τις όποιες κομπές χρειαστεί, θα πρέπει όλοι οι εκλεγμένοι συμβουλοί μας να μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα για το κοινό καλό και για το καλό του συνόλου και για το καλό του νησιού, χωρίς να έχουν κανένα είδος δεσμεύσης. Κανένας είδος δεσμεύσης, συγγνώμη. Δεν εξετάσαμε κομματική ταυτότητα. Για το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων, ούτε γνωρίζουμε, ούτε εκείνοι γνωρίζουν ποια είναι τα δικά μου κομματικά πιστεύω. Τα κομματικά πιστεύω είναι απόλυτα σεβαστά, πλην όμως δεν έχουν καμία σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτήν. Και θα με ρωτήσετε τι σχέση έχει η κομματική ταυτότητα και πώς μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για τον τόπο. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Δεν διανοούμαστε, για παράδειγμα, να είμαστε δίπλα στο νοσοκομείο, να μην είμαστε δίπλα στο νοσοκομείο, επειδή κάποια μαζική διεκδίκηση θεωρήθηκε αντικυβερνητική. Είναι διαφορετικό να είσαι κομματικός παράγοντας και είναι διαφορετικό να είσαι κομματικό πιόνι, όπου κάνεις ό,τι επιτάσσει το κόμμα, ανεξάρτητα αν αυτό συμβαδίζει ή όχι με το καλό του τόπου. Δεν εξετάσαμε την ικανότητα ψυχοσυλλογής. Η ψυχοσυλλογή ή οι επιδόσεις παλαιότερων εκλογικών αναμετρήσεων ή οι μεγάλες οικογένειες δεν υπήρξαν κριτήριο επιλογής των υποψηφίων. Διότι, όπως ανέφερα και προλίγου, αυτά δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναζητούμε. Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώνεται και από τα άτομα που είναι υποψήφια και τα οποία κάποια από αυτά έτυχε να μην γίνει προστασία. Όμως ζουν και εργάζονται επιθόμενοι στο νησί, προσφέροντας την κοινωνία μας ως ενεργοί πολίτες. Αποφάσισαν να πολιτευτούν και να συνταδευτούν μαζί μας. Και επειδή δυστυχώς γίναμε αποδέκτες σχολείων γι' αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω οι σύλλογοι ας πούμε Πελοποννησίων, Κρητών ή Μικρασιατών κτλ. Τους οποίους όλοι οι υποψήφοι στηρίζουμε και πηγαίνουν στις δηλώσεις τους προεκλογικά. Και θεωρητικά τους στηρίζουμε. Είναι καλοί για να μάθουν ψήφους,
αλλά ξαφνικά δεν μας κάνει υποψήφι επειδή μπορεί να έτυχε να μην εκλεγεί στη Σύρο. Αυτή είναι μια λογική η οποία εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετο. Δεν τάξαμε θέσεις και αξιώματα. Μέχρι στιγμής, 89 άτομα συμπορεύονται μαζί μας. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, χωρίς κανένας να προτάξει κανένα προσωπικό όφελος. Δυστυχώς βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να αποκλείσουμε ψηφίους ή να φύγουν μερικοί από μόνοι τους, επειδή δεν δεχτήκαμε να τάξουμε θέσεις και αξιώματα. Το σύνολο των ψηφίων μας, υποψηφίων μας, δεν είναι μαζί μας ούτε για να προσκομίσουν οικονομικά ωφέλη, ούτε αναγνωρισιμότητα, καθώς κανείς τους δεν υπολείπεται το παραπάνω. Το σύνολο των ψηφίων μας συμμετέχουν στη νέα αυτή προσπάθεια, διότι θέλουν να δουν το νησί να προοδεύει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ υποψηφίο μας να συστήνεται σαν μελλοντικός αντιδήμαρχος καθαριότητας, πολιτισμού, τουρισμού, πρώτου λιμενικού ταμείου κ.ο.κ. Τέλος, και με λύπη μου αναγκάζομαι να αναφερθώ σε αυτό, δεν μας απασχόλησε ούτε καν σαν σκέψη το δόγμα των υποψηφίων μας. Στην κοινωνία μας, το έτος 2023, είναι λυπηρό και μόνο που αναγκάζομαι να το αναφέρω, διότι ήρθαν στα αυτιά μας σχόλια περί αυτού, τα οποία θεωρώ αναχρονιστικά, διχαστικά και άνευ σημασίας, καθότι το δόγμα δεν έχει καμία σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ψάχνουμε από κάθε υποψήφιο. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους συνδυασμούς? Βασικό χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί είναι ότι τα παραπάνω κριτήρια εξασφαλίζουν ότι τα άτομα που έχουν συγκροτήσει το ψηφοδέλτιο αποτελούν μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα ικανή να λάβει δύσκολες αποφάσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι γενικότερα είναι ότι δυσκολεύονται, όπως λένε, να σπάσουν αυγά. Δυσκολεύονται δηλαδή να πάρουν αποφάσεις που οδηγούν σε τομές και μοιραία μπορεί να δυσαρεστήσουν ακόμα και πρόσκαιρα κάποιες πληθυσμιακές ομάδες. Και αυτό έχει την εξήγησή του. Σε αντίθεση με εμάς, η συνήθις πρακτική είναι η συγκρότηση ενός ψηφοδελτίου που έχει αποκλειστικό στόχο την ψηφοσυλλογή. Τότε ο σκοπός των συμμετεχόντων ουσιαστικά ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Ξαφνικά λοιπόν βρίσκονται στην ομάδα ίδια στην ομάδα άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, δεν έχουν συμφωνήσει ποτέ συγκεκριμένους στόχους. Ο καθένας έχει τις δικές του προσωπικές δεσμεύσεις και άρα δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους ψηφοφόρους του. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ομάδα στην οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη η λήψη αποφάσεων. Και δυστυχώς στην πολιτική, αν θέλεις να παράξεις έργο, πολλές φορές βρίσκεσαι στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να δυσαρεστήσεις μια μικρή ομάδα προς όφελος του συνόλου. Μια ομάδα λοιπόν όπως αυτή που περιέγραψα, δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις προς όφελος των πολιτών, επειδή τα ίδια τα στελέχη της θα δημιουργήσουν προσκόμματα. Επιπλέον, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών μας εξασφαλίζουν ότι τα στελέχη διαθέτουν το όραμα και την ορμή και θα δημιουργήσουν μια ομάδα η οποία έχει την ικανότητα να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να εξελίξει την πολιτική αντίληψη του τόπου. Σε αντίθεση με την όποια ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που μοιραία τους έχει ξεπεράσει η εποχή τους ή αποτελείται από ανθρώπους παροχημένης πολιτικής αντίληψης. Πριν κλείσω, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο συνδυασμός μας δεν είναι να εξυπηρετήσει κανένα μεμονωμένο ιδιωτικό συμφέρον ή κανένα συμφέρον που αφορά σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ο σκοπός μας είναι το κοινό καλό. Η εξυπηρέτηση του συνόλου, είτε αυτό αφορά στη διαχείριση καθημερινότητας, που αδιαφυσβήτητα αποτελεί πνευματικό κομμάτι του Δήμου, είτε αφορά στην αναπτυξιακή προοπτική της Σύρου. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφία πίσω από την οποία στείλει το συνδυασμό μας. Αυτός είναι ο συνδυασμός με σχέδιο για τη Σύρο. Μία ομάδα ανθρώπων που έχει συγκροτηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι έχει όλα τα ηχέγγυα και τις ικανότητες για μία σύγχρονη, αποτελεσματική, αναπτυξιακή διακυβέρνηση του νησιού. Κλείνοντας λοιπόν, καθίσατε πλέον σαφές ότι το δείγμα των εκλογών είναι από νωρίς ξεκάθαρο. Θέλουμε το νέο ή θέλουμε το παλιό. Θέλουμε το αύριο ή θέλουμε το χθες. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν λοιπόν αυτής της
της τοποθέτησης μπορούμε να περάσουμε και στις δικές σας ερωτήσεις, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω πως καθώς η σημερινή συνέντευξη τύπου αφορά αποκλειστικά και μόνο τον συνδυασμό, όσες ερωτήσεις σας αφορούν ή σχετίζονται με άλλη θεματική ενότητα και κατά κύριο λόγο φαντάζομαι με το πρόγραμμα, να σας πω ότι θα απαντηθούν όταν ο επικεφαλής κ. Ρώτας κάνει τις προγραμματικές του ανακοινώσεις. Οπότε τότε θα έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε για όλα τα θέματα και να λάβετε αναλυτική ενημέρωση. Παρακαλώ λοιπόν για τις ερωτήσεις. Από την κοινή γνώμη, η κυρία Δημήτρα. Καλησπέρα, κύριε Ρώτα. Καλησπέρα. Περιγράψατε κάποια χαρακτηριστικά που συμφέρουν έτσι τον συνδυασμό σας και τα πρόσωπα ουσιαστικά. Το ερώτημα είναι το εξής. Γνωρίζοντας την τοπική κοινωνία της Σύρου, θεωρείτε ότι είναι έτοιμη να κάνει αυτό το άλμα το οποίο εσείς περιγράψατε στην νοοτροπία και άρα να επιλέξει τον δικό σας συνδυασμό, δηλαδή να ξεπεράσει κομματικέ ταμπέλε ή οτιδήποτε άλλο από αυτά τα οποία είπατε και περιγράψατε. Τι δική σας εκτίμηση θα θέλαμε. Κοιτάξτε, από την αρχή το εγχείρημα αυτό αποτελεί ένα στίχημα για μας. Δηλαδή το κατά πόσο το νέο, το καινούργιο, νέο ψηφοφόρο, νέα ονόματα μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να κερδίσουν και την ψήφο του, είναι ένα στίχημα το οποίο θα το δούμε σε εκλογέ. Για μας ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί στην καινούργια κίνηση, θα καταλάβει τα ωφέλη της και θα τη στηρίξει. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια κομματική κατάθεση του συνδυασμού. Πράγμα το οποίο η αλήθεια είναι από το 2009 και δεύτερη έχει κατηγορηθεί στην αποδείξη να υπάρχουν αυτόνομες, ας πούμε, στους Δήμους και στις περιφέρειες της περιφέρειας. Παρά τα αυτά, τι είναι οι κομματικοί συμμάχοι, δεν έχουν την άποψή τους. Μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την αυτοδιοίκηση. Δεδομένου ότι εσείς δεν έχετε έναν τέτοιο χρωματισμό, ποιος είναι ο προσανατολισμός πάνω στον οποίο άνθρωποι από διαφορετικές απαιτηρίες δημιούργησαν τον συνδυασμό με σχέδιο της Σύρου. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, αυτό το κομμάτι δεν εξετάστηκε καθόλου από εμάς. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ κριτήριο από ποιο πολιτικό χώρο είναι ο κάθε υποψήφιος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ταυτίζεται εκείνος και εμείς με τους στόχους. Έχουν τεθεί δηλαδή από την αρχή κάποιοι στόχοι, γενικοί στόχοι και το όραμά μας είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Οπότε όλοι οι υποψήφοι πρέπει να πάρουν απόφαση για το αν θα συμμετέχουν ή όχι στο συνδυασμό μας. Εκτός ότι είναι τεθεί από εμάς να πλησιάσουν εκείνους, είναι τεθεί και για αυτούς και για τον καθένα θέλει να συμμετέχουν στο συνδυασμό, ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη στόχευση. Αν οι στόχοι ταυτίζονται, όλα τα υπόλοιπα για εμάς δεν έχουν καμία πολύ σημασία. Η κυρία Σιλβάνη, για προσέξω τον Είπατε στην τοποθέτησή σας ότι δεν έχετε μοιράσει, δεν έχετε συζητήσει καν με τους υποψηφίους του συνδυασμού για αξιώματα και για θέσεις αντιπρομαρχίας. Τι έχετε να απαντήσετε σε όλους αυτούς που σας κατηγορούν ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο, κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της εργασίας τους να συμμετέχουν και να προσφέρουν στο Δήμο, εφόσον επιλέγεται, ειδικά σε περιόδους εμείς όπως είναι το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι κάτι που δεν θέλω να το διευκρινίσω. Έχουμε συνδέσει πάρα πολλές φορές την προσφορά στα κοινά και την ιδιότητα ενός δημοτικού συμβούλου με καταναγκαστικά έργα σε εισαγωγικά για το Δήμο. Υπάρχουν σαφώς κάποιες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να αφιερώσουν χρόνο σε αυτό, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά στη λήψη αποφάσεων. Όπως είπα πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα να μπορεί να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις. Οπότε σίγουρα ένα κομμάτι συμβούλων θα αναγκαστεί να παραμερίσει τις εργασίες του και τις υποχρεώσεις του για να αναλάβει κάποιες θέσεις οι οποίες θα απαιτούν τον χρόνο του. Υπάρχουν και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ελληνική ομάδα που είναι έξω από αυτές τις θέσεις ευθύνης, οι οποίοι μαζί με αυτές τις θέσεις ευθύνης έχουν το δύσκολο έργο να πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις. Και αυτό είναι μετράει πάρα πολύ για εμάς. Αυτό πάλι έχει σχέση με τη συνοχή της ομάδας, όπως περιγράψα προηγουμένως, και είναι σίγουρο ότι αν δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων σε όλα τα θέματα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν οι δύσκολες αποφάσεις.
Η κυρία Τριανταφυλλίδη, από την Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Είναι η αλήθεια η πρώτη φορά που αισθάνομαι ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε προεκλογικό τμήμα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης η πρώτη φορά που βλέπω ότι αρχίζει και οξύνεται, αν θέλετε, η κατάσταση και αρχίζετε κι εσείς και μπαίνετε έτσι λίγο πιο δυναμικά στα πράγματα. Αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι η δική σας η παράταξη σε αντίθεση με τους υπόλοιπους θα έχει νέους ανθρώπους που δεν θα είναι ξεπερασμένοι από την εποχή τους, ότι δεν θα έχει παροχημένες πολιτικές αντιλήψεις, ότι δεν κάνετε αντιπολίτευση μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στα social media του διαδίκου. Θέλοντας να περάσετε ένα καινούργιο αέρα, να ρωτήσω αν όλο αυτό αναφέρεται κάπου, δηλαδή ουσιαστικά ξεκινάτε να πετάτε τον παλάκι, ξεκινά λοιπόν και επίσημα ο προεδρικός αγώνας, γιατί η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι μια επιθετική εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια προεκλογική μάχη να ξεκινάει. Η πρόθεσή μας δεν είναι τόσο να γίνει επιθετική στους αντιπαλούς. Η πρόθεσή μας είναι να γίνει ξεκάθαρο ποιες είναι οι δικές μας σχέσεις. Για ποιο λόγο έχουμε επιλέξει τα στελέχη που έχουμε επιλέξει και επίσης παραγωγή σημαντικό όπως λέω πάντα, για ποιο λόγο και τα στελέχη επιλέξει να συμπληρωθεί μαζί μας. Οπότε δεν είναι θέμα επίθεσης. Ο προεκλογικός αγώνας έχει ξεκινήσει για μας πολύ νωρίτερα. Παρότι όπως μας τώρα που θα μπαίνει στο κλίμα, καθώς πλησιάζει οι εκλογές. Οπότε, ναι. Ήταν όμως λίγο καυστικά τα σημεία. Κάποια σημεία υπήρχαν επιμελές. Είναι τα σημεία που μας διαφοροποιούν κατά πολύ από τους άλλους συμβόλους. Αυτά είναι που θέλω να τονίσουμε, δηλαδή ότι εμείς διαφοροποιούμαστε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και γι' αυτό είναι και κάποια σημεία που θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ολάρης, ο κύριος που σας είπα. Κύριε Ρώτα, σας είδα ότι προσπαθείτε να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα σε κάποια πράγματα που ίσως σας ενοχλούν και ίσως ακούγονται στην τοπική κοινωνία. Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώσαμε ότι ένας υποψήφιός σας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί, ο κ. Κόσκος, σας δήλωσε ότι αποχωρεί από τον συνδυασμό. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο από αυτού, συγκαταλέγεται και σε μία από αυτές τις τοποθετήσεις που κάνατε, που σας ενόχλησε και βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω πότε περίπου θα ανακοινώσουμε τους επόμενους υποψηφίους, μας είπατε για 89 υποψηφίους. Και αξίζει να είχα ακόμα και κάποιες ερωτήσεις. Ναι, βέβαια. Όχι, η σημερινή σύνδεση δεν είναι σχετική με την παρέτηση του κ. Φωσκούλα και του Σπουδαίτου. Αν είδατε τη δήλωση που έκανε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι η παρέτηση του αφορά δικούς του προσωπικούς λόγους και ουσιαστικά αλλαγή προτεραιότητα. Από εμάς είναι απόλυτα κατανοητή ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και όποιος ασχολείται με τα προκρινόμενα της κοινωνικής που καταλαβαίνει τι μπορούν να αυτοί οι λόγοι. Από εκεί πέρα, αν έχετε παραπάνω μπορείς, πιο καλά ρωτήσετε τον ίδιο. Κύριος Ρεμαντσάς, από το σύγκριο μας. Άξα κάτι να πάτε τώρα. Ναι, συγγνώμη. Και η ανακοίνωση του τελικού συνδυασμού θα γίνει μετά την επίσημη κατάθεση του ψηφοδελτίου. Ενδιάμεσα να ρωτήσω. Ναι. Κύριε Ρεμαντσά. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τη λέξη ώρα. Λίγο μια περιγραφή και από εσάς θέλω έτσι να μπούμε στο πιο βαθύ νόημά της. Όρμα για εσάς τι σημαίνει για τη σύνδεση. Θα πει στην αρχική μου παρουσίαση ότι για μας αυτό που θέλουμε είναι ένα νησί στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ζουν αρμονικά, να επιχειρούν και να επιμερούν. Δυστυχώς επιχειρηματικά η σύνδεση τα τελευταία αρκετά χρόνια η πορεία της είναι καθολική. Αυτό που θέλουμε εμάς, παρότι δηλαδή σε ένα οικοδομών το νησί βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι σε ένα νησί, επιχειρηματικά αυτό δεν ισχύει. Αυτό που θέλουμε λοιπόν εμείς είναι να διατηρήσουμε το κομμάτι των υποδομών στην κατάσταση που είναι ή και να το καταδρέσουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία έχουν προκύψει κατά βήματα από τα και πολύ από το νησί. Οπότε να καταδρέσουμε τις υποδομές από ό,τι υπάρχει σήμερα, να γίνει μια πολύ καλή διαχείριση τη καθημερινότητα και βέβαια το αναπτυξιακό κομμάτι του πρόγραμμά μας είναι να μπορεί εσύ επιχειρηματικά να κρατήσει τα παιδιά της εδώ και να μην χρειάζεται παιδιά να φύγουν, να ξαναδεχθούν να στην Αθήνα για κάποιο λόγο για να μπορούν να δουλέψουν και να ανταμυφθούν ανάλογα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
έχω το φωνή μου, έχω δεν είναι αντίπονο. Λοιπόν, φίλε Άρη, καταρχάς καλή επιτυχία. Σε ξέρω, ξέρω την οικογένειά σου, ξέρω το όραμά σου και πραγματικά χαίρομαι που κατεβαίνεις σε αυτό το στίγμα και τον τελικό λόγο βεβαίως θα τον έχει ο δημοκρατικός λαός της Ιωπούς. Πέρα λοιπόν από τις ευχές σε ανθρώπινο επίπεδο, αφού μας συνδέει και μια φιλία, θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσω και να κάνω το εξής ερώτημα. Θα είσαι διατεθειμένος μετά τα τέλη Αυγούστου να δώσεις τη δημοσιότητα, αν θέλεις, την φορολογική κατάσταση των υποψηφίων, διότι είναι κοινό γνωστό αυτό, ότι υπάρχουν κάποιοι υποψηφοί όχι στο δικό συνδυασμό, ούτε σε κάποιον, δεν θέλω να φωτογραφίσω, έρπεται στη Συριανή κοινωνία, ότι κάποιοι είναι υποψήφοι και έχουν δούνε και λαβεί αρνητικό πρόσημο προς τη δόλη. Και ο Συριανός λαός, ο πολίτης της Σύρας που θα πάει στις κάλπες, θέλει να ξέρει αυτόν τον οποίο θα ψηφίσει και ενδεχόμενα αύριο να είναι αντιδήμαρχος, να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια επιτροπή, γιατί δεν χρωστάει στο κράτος με ό,τι αυτό αρνητικό μπορεί να συνεπάγεται. Το ερώτημα λοιπόν βάζω είναι το εξής. Θα είσαι διατεθειμένος να δώσεις στη δημοσιότητα τα φορολογικά, δηλαδή κάποιος χρωστάει και χρωστάει στην εφορία. Και δεν μιλάω για ένα μικρό ποσό, έτσι μιλάω για κάποιες καταστάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Ίσως και φωτογραφίζω κάποιες καταστάσεις. Θέλω όμως να προλάβω, αν θέλεις, κάποια άλλα πράγματα και τα ξέρεις και εσύ, διότι αυτά λέγονται. Θα ήθελα επίσης και κάτι άλλο σχετικά με τους υποψήφιους, διότι πολλά λέγονται, πολλά θα ακουστούν και για την περίπτωση του κ. Φόσκολου. Θα ήθελα να πω το εξής, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο κ. Φόσκολος δεν παραιτήθηκε από υποψήφιο, διότι οι υποψηφιότητες κατατίθενται όπως ξέρουμε όλοι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα υπήρχε παρέτηση σε περίπτωση κατά την οποία μετά την 31η Αυγούστου είχε υποβληθεί η υποψηφιότητα και η υποψηφιότητα δεν θα εγένετο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε περί παρέτησης από υποψηφιότητα, μιλάμε παρέτηση από την πρόθεση για υποψηφιότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Όπως ξέρετε, όλοι οι υποψήφοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν κάποιες συγκεκριμένες οικονομικές πληροφορίες. Το πότε μέσα δηλαδή, που γνωρίζουν όλοι. Πέρα από εκεί, προφανώς και δεν υποβάλλω κανένα υποψηφίο μου, ούτε τον εαυτό μου, σε συνέκριση προσωπικών στοιχείων, τα οποία μπορεί να σημαίνουν κάτι, μπορεί να σημαίνουν και τίποτα. Άρα, ναι, από τη μεριά μας δεν υπάρχει περίπτωση να υποχρεώσω κανένα υποψηφίο μου να εκθέσει τη σχόλη του Ιδρύματο και να εκθέσει τη σχόλη του Ιδρύματο. Αυτό που βέβαια θέλουμε και ελπίζουμε όλοι είναι να εφημερίδες να εξυπηρετήσουν τον εργαλείο. Αλλά και πάλι δεν θα αναπτύξω τη διαδικασία για την υποψήφια, γιατί έχω παραδείγματος στο επιχειρηματικό στίβο που βρίσκεται εσείς. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν και καλές μέρες. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει, γιατί βλέπουμε γενικώς ότι από την αρχή έχει ακολουθήσει έτσι μια ανατρεπτική, θα την έλεγα, πορεία, έξω από τα κεκτημένα και πότε έχουμε συνηθίσει. Τώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου, τι θα είναι το επόμενο που περιμένουμε. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να εξυπηρετήσει το ψηφοδέλτιο και να αποκριθεί. Νομίζετε ότι και μια διαδικασία που υπολείψει το ψηφοδέλτιο είναι ηλεκτρονική, άρα πρέπει να γίνει και κάποιες στο ότι θα λεπτώσει η διαδικασία. Άρα για μας προέρχεται να στείλει το ψηφοδέλτιο και να λεπτώσει το μαγνητικό. Μετά από αυτό, όπως είπατε πριν, θα γίνει μια συνολική παρουσίαση του συνδυασμού. Τώρα, αν για μας κάποια προβλήματα και κάποια άλλη παρουσίαση, δεν είναι ακόμα προγραμματισμένο, αλλά θα συνδυάσουμε. Είναι και ο Αύγουστος. Είναι και ο Αύγουστος. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις. Τελευταίες ημέρες ακούγεται ότι ίσως κάποιες υποψηφιότητες υποψήφιων μάλλον δημάρχων τελικά δεν θα καταφέρουν να κατέβουν στις ελληνικές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια μέλη, κάποιοι υποψήφοι οι οποίοι συμπορευόντουσαν με κάποιους από αυτούς τους συνδυασμούς. Είστε δεκτός, είστε αποδεκτός να έρθουν στους συνδυασμούς αυτά τα άτομα. Κοίταξε, αν όντως αυτό το πράγμα που δηλαδή, αν όντως κάποιος από τους συνδυασμούς αποχωρήσει και υπάρχουν και στελέχη τα οποία συμφωνούν με τους στόχους μας, όπως τα ανέφερε προηγουμένως, τότε ναι, δεν είναι το πρόβλημα που είναι.
επειδή ήταν σημαντική του καταλήγω να μην είναι καθέ, δεν θα το πω το πιο πέρα. Άλλη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.